Γεια σου μορφιές μου και welcome to my channel again. Είμαι η Μπέλα Μέρη και είμαι πάρα πολύ καλά. Θα ήθελα να σας ζητήσω μία συγγνώμη που δεν ανέβασα την προηγούμενη εβδομάδα βίντεο, όμως επειδή υπάρχουν και τα δυσάρεστα πράγματα της ζωής, είχα πένθος και η αλήθεια είναι ότι δεν είχα το mood, δεν ήμουνα στην ευχάριστη θέση. Οπότε πάμε τώρα λίγο να σας πω λίγο πιο ευχάριστα πράγματα. Πήγα στην έκθεση, στο Beauty Festival στο Περιστέρι. Πήρα κάποια πράγματα όσον αφορά τα νύχια, δηλαδή έκανα κατάθεση στα νύχια, εστίασα στο κομμάτι του νυχιού. Εντάξει, πόσες φορές θα το πεις για τον νύχι, κοπελιά? Δηλαδή, τόσο πορωμένη αυτή τη φορά με τον νύχι, που έκανε ένα δεύτερο account στο Instagram. Οπότε, αν θέλετε, μπορείτε να με ακολουθήσετε. Εκεί θα ανεβάζω φωτογραφίες μόνο από τη δουλειά μου. Εστιάζω δηλαδή στη δουλειά μου, καθαρά νύχι. Οπότε, κάπου εδώ πέρα θα είναι το δεύτερο account μου. Σας περιμένω εκεί, όποιες θέλετε. Οπότε, μην σας τα πολυλογώ πολύ πολύ. Πάμε να αρχίσουμε. Θα αρχίσω πρώτα με τα πράγματα τα οποία εγώ αγόρασα στην έκθεση και εννοείται ότι θα σας δείξω πράγματα όσον αφορά το Acry Gel. Διαλέγω την εταιρεία Lalou γιατί την εμπιστεύομαι, λατρεύω τα προϊόντα τους, ουσιαστικά έχω δοκιμάσει το Acry Gel τους, οπότε δεν είχα κανένα παράπονο, δεν έσπαγε ούτε τον νύχι μου αλλά ούτε και στην πελάτησα την οποία έκανα, διαρκούσε, γενικά δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα. Λοιπόν, εγώ ουσιαστικά όταν το γνώρισα πήρα αυτή εδώ πέρα την απόχρωση, είναι Pink Semi Sear, είναι στα 60 γραμμάρια, είναι η μεγάλη συσκευασία, μ' αρέσει πάρα πολύ. Λοιπόν, στο Instagram με ρωτάτε εσείς που όταν μου στέλνετε για ραντεβού και μου λέτε για ακριλικό και τι είναι το Acry Gel. Λοιπόν, εγώ χρησιμοποιώ Acry Gel γιατί με διευκολύνει από πολλά πράγματα. Η διαφορά ανάμεσα στο ακριλικό είναι ότι το ακριλικό πρώτα απ' όλα είναι ένα υλικό το οποίο στεγνώνει σχετικά εύκολα, μυρίζει το υγρό το ακριλικό, οπότε τι γίνεται τώρα εδώ πέρα με το Acry Gel, το υγρό δεν μυρίζει καθόλου, μυρίζει τσιχλόφουσκα, ανάλογα δηλαδή με την εταιρεία. Η Lalou παραδείγματος χάρη έχει τσιχλόφουσκα, το άρωμα είναι τέλειο. Λοιπόν, και στο Acry Gel το θέμα είναι ότι δεν στεγνώνει μόνο του, πλάθεται σαν πλαστελίνη. Είχα κάνει και ένα σχετικό βιντεάκι παλιά με Lalou πως επεκτείνω τα νύχια μου. Αυτό το υλικό που λέτε δεν στεγνώνει με τον αέρα, το πλάθω εγώ όση ώρα θέλω, το πάω πάνω κάτω μέχρι να έχω το καλύτερο αποτέλεσμα, και για να στεγνώσει πρέπει να πολυμεριστεί στο φούρνο γιατί έχει μέσα και το gel, γι' αυτό και λέγεται και Acry Gel. Δεν μυρίζει, κρατάει, έχει αντοχή, όλα τα λεφτά. Λοιπόν, και αυτή τη στιγμή, επειδή εγώ είχα κάνει ένα σεμινάριο, γιατί όσο ζεις μαθαίνεις, διάλεξα να πάρω την απόκριση cover. Λοιπόν, η απόκριση cover εμένα ουσιαστικά με βοήθησε, είδα στο σεμινάριο ότι με βοηθάει καλύτερα στο να βλέπω πιο καθαρά το υλικό και να το διαμορφώνω καλύτερα από την απόκριση semi. Τώρα δεν ξέρω, δικιά μου ιεραρχία. Θα μου πεις, αφού θέλεις ρε παιδί μου να το δεις, γιατί δεν πήρες το clear? Ναι, σίγουρα. Πολύ καλό. Αλλά το θέμα είναι ότι εδώ στην απόχρωση cover μπορείς να το αφήσεις και έτσι να μην βάλεις κάποιο gel polish μετά. Δεν χρειάζεται. Κάπου εδώ πέρα θα βγει και η φωτογραφία στην οποία είχα κάνει το σεμινάριο, να δείτε τι ωραία απόχρωση είναι. Οπότε έχω να σας πω ότι αυτή η συσκευασία γενικά είναι για πολλά δάχτυλα, σε βγάζει δηλαδή. Το παλιό δεν έχει τελειώσει, απλά είπα ότι θέλω να πάρω και αυτό. Αυτό το συγκεκριμένο και σε αυτή την υπέροχη αυτή προσφορά η Lalou μας έδινε μαζί και το ακριλικό υγρό, το ακριλικό βασικά το Nail Liquid, είναι ένα υγρό όπως σας προείπα ότι δεν μυρίζει και ουσιαστικά αυτό το υγρό απλά σε βοηθάει για να μην κολλάει το πινέλο με το υλικό και να έχεις ένα πάρα πολύ ωραίο αποτέλεσμα όταν ουσιαστικά χτίζεις την επέκτασή σου πάνω στο νύχι. Και εννοείται ότι επέκταση χωρίς κάποιο τύπ ή κάποια φόρμα δεν γίνεται. Λοιπόν, όμως εγώ τον τελευταίο καιρό χρησιμοποιώ μόνο φόρμες. Ήμουνα πολύ fan club του tips. Όμως από τη στιγμή που δοκίμασα και τη φόρμα, είπα να πάω να αγοράσω αυτές εδώ πέρα τις καινούργιες φόρμες από Lalou. Λοιπόν, αυτή η συγκεκριμένη φόρμα είναι
Τέλειες! Γιατί σας το λέω αυτό. Αυτές οι φόρμες, όπως βλέπετε, ναι μεν λυγίζει πάρα πολύ εύκολα, αλλά πρόσεχε, δεν σου τσαλακώνεται, δεν αλλοιώνεται η μορφή του, είναι πάρα πολύ σταθερές, έχει πλαϊνά εδώ πέρα, είναι δηλαδή σαν στυλ πεταλούδα υπερπαραγωγή, έχει εδώ πέρα τους οδηγούς στους οποίους μπορείτε να κάνετε τετράγωνο, αμυγδαλωτό, οβάλ, έχει εδώ πέρα μια αριθμο γραμμή, την οποία ουσιαστικά σε βοηθάει για να κάνεις το μάκρος της πελάτησά σου όπου το θέλει. Ειλικρινά είναι μια πάρα πολύ καλή καινοτομία από θέμα φόρμας από τη Λαλού. Μ' αρέσει πάρα πολύ και αυτό που μου αρέσει πάρα πολύ είναι ότι επειδή μπαίνει υγρό το ακριτζέλ, δεν αλλοιώνεται εύκολα η φόρμα, δεν σκίζεται. Ναι μεν είναι πολύ ευλίγιστη όπως σας είπα, αλλά είναι σκληρό το υλικό, δηλαδή δεν χαλάει. Εννοείται όμως ότι πριν το Acry Gel χρειαζόμαστε μία καθαρή βάση χωρίς επωνύχια. Ουσιαστικά θέλουμε να ανοίξουμε τα πλαϊνά του νυχιού, να ξεκαθαρίσουμε όλα τα επωνύχια, να μην έχουμε επιβαρημένα παράσιτα. Και ουσιαστικά το τελευταίο χρόνο, όχι το τελευταίο χρόνο, νομίζω τον τελευταίο καιρό, να μην εστιάσω δηλαδή πάνω στο χρονικό timing, βγήκε το Combi Manicure. Μ' αρέσει πάρα πολύ να έχω καθαρά άκρα. Εγώ δηλαδή που έχω ονειχοφαγία, όταν μου κάνανε πάνω μου Combi Manicure που μου ανοίξανε τόσο πολύ τη βάση, μου λέω εγώ είχα αυτή τη βάση. Τι έγινε, λοιπόν, οπότε μπήκα στην διαδικασία να το μάθω κι εγώ που δεν τον μετανιώσα καθόλου και ένα σωστό για μένα Combi Manicure είναι να κάνεις σωστή χρήση τροχού και πώς γίνεται η σωστή χρήση τροχού με τα σωστά φρεζάκια. Λοιπόν, κι εγώ πήγα και προμηθεύτηκα αυτά εδώ πέρα τα φρεζάκια, είναι διαφορετικές φρέζες σε διαφορετική μήκη, είναι και κοπτικά, το συγκεκριμένο, το πρώτο που αρχίζω είναι βέβαια όλα από Λαλού. Το συγκεκριμένο αυτό είναι ο κωδικός, δεν γράφει, όμως θέλω λίγο να σας το δείξω. Είναι αυτό ακριβώς, δεν ξέρω αν το βλέπεις. Με βοηθάει πάρα πολύ να ανοίγω τα αυλάκια και συνεχίζω με αυτά εδώ πέρα τα φρεζάκια. Αυτό το συγκεκριμένο το πιο μεγάλο με βοηθάει ουσιαστικά να ανοίγω τα αυλάκια και να καθαρίζω με αυτήν εδώ πέρα την μητούλα ακριβώς κάτω από το επωνύχιο ώστε να ανασηκωθεί και μετά να πάρω το πενσάκι μου και να αρχίσω να το βγάζω όλο. Αυτό το συγκεκριμένο ο κωδικός είναι CMI02. Εδώ ο κωδικός είναι το CMI01. Τελευταία μου αγορά ήταν αυτό εδώ πέρα το υπέροχο βαζάκι. Είναι από Organic Shop. Είναι μια αδερφούλα ουσιαστικά εταιρεία Natura Siberica, ήταν στο ίδιο περίπτερο. Πήρα που λέτε αυτό το body mousse, η οποία η μυρωδιά είναι Bali Flower. Κοιτάξτε να δείτε, είναι λίγο καλοκαιρινό. Ακόμα δεν το έχω δοκιμάσει, για να σας πω 100%, δηλαδή να σας κάνω ένα review. Η μυρωδιά τα σπάει, ειλικρινά, δηλαδή σε πάει και ένα μπαλί, η αλήθεια είναι. Μου άρεσε πάρα πολύ και ο λόγος που πήρα μια μικρή συσκευασία ήταν ότι επειδή ήθελα να το δοκιμάσω, γιατί τώρα άμα δεν μου άρεσε και πάνω στο σώμα μου, γιατί εγώ δεν ξέρω αν σας το είχα πει ότι εγώ έχω κάτι με το pH μου, δηλαδή ενώ μυρίζει πάρα πολύ ωραία ένα προϊόν, μετά αφού βγαίνω από το μπάνιο μυρίζει απέσια το δέρμα μου. Οπότε λέω κάτσε να πάρω τη μικρή τη συσκευασία να τη δοκιμάσω, να δω άμα μου κάθεται καλά στο δέρμα και συνεχίζεται, υπάρχουν και άλλες εκθέσεις. Θα συνεχίσω τώρα με τα πράγματα τα οποία ήμουν στην ευχάριστη θέση που τα δέχτηκα από κάποιες εταιρείες. Ουσιαστικά εμένα αυτές ήταν οι αγορές μου από το Beauty Festival. Δεν πήρα κάτι άλλο. Πιστεύω ότι είμαι ακόμα κομπλέ όσον αφορά το καλλιτικό. Και τώρα ήρθε η σειρά να σας δείξω κάποια πραγματάκια, κάποια δηλαδή vlogger mail που είχα τη χαρά να μου δώσουν κάποιες εταιρείες, ώστε και εγώ να σας δείξω τι νέο κυκλοφορεί στην αγορά. Μία από τις αγαπημένες μου εταιρείες είναι η Dallon Cosmetics. Λοιπόν, η Dallon Cosmetics, θυμάστε που σας είχα δείξει παλιά μια τέλεια μάσκα με νανομόρια κερατίνη, υπερκερατίνη για όλους τους τύπους της κεφαλής μας. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή έχει βγάλει μάσκες, τις οποίες, πρόσεξε τώρα να δεις, κοίτα εδώ βαζάρα. Η συγκεκριμένη είναι από Tendi, The Beauty Line, Hair Max Botox με κερατίνη, μετάξι και κολαγόνο. Λοιπόν, η συγκεκριμένη είναι στα 1000 ml. Εντάξει,
Θυμάστε που αυτομυριζόμουν την προηγούμενη φορά με την άλλη την μασκούλα. Εντάξει, η ποσότητα είναι μέχρι από άνω, δεν τσικωνεύονται στην ταλόν. Αναδεικνύονται απίστευτα όλες οι μυρωδιές. Θα τις δοκιμάσω όλες που θα σας δείξω, γιατί έχω και άλλη μάσκα, και θα σας πω αναλυτικά τη γνώμη μου. Τώρα θα σας δείξω τη δεύτερη μάσκα. Είναι από την ίδια σειρά Dentin The Beauty Line. Αυτή όμως η μάσκα είναι με έλαιο καρύδας. Εντάξει. Ξέρετε ότι γενικά και η άλλη που σας έδειξα δίνει λάμψη, δίνει θρέψη, μοσκοβολάει το μαλλί σας. Λοιπόν, και αυτή η συσκευασία είναι στα 1000 ml. Και εδώ πεθαίνω, λιώνω, λιποθυμώ. Δηλαδή τώρα άμα το βάλω και στο μαλλί μου, ρε γιατί έχει να γίνει. Η ποσότητα είναι μέχρι απάνω, δεν κάνω απότομες κινήσεις γιατί είμαι και ατσούμπαλη. Ειλικρινά σας μιλάω, παιδιά την έκανα την βλακία, την έβγαλα, σας το είπα, είμαι ατσούμπαλη. Και αφού η μάσκα με το έλαιο καρύδας είχε μια πάρα πολύ όμορφη κατάληξη, πάλι καλά, θέλω να σας δείξω το τελευταίο προϊόν από Dallon Cosmetics, το οποίο είναι σιλικονούχες σταγονίτσες, οι οποίες σας βοηθάνε για την άκρη των μαλλιών σας, μετά από το πιστολάκι, αλλά και για καθημερινή χρήση, η αλήθεια είναι. Η οποία η συγκεκριμένη έχει η σιλικόνη και αργανέλαιο, δεν φριζάρει τα μαλλιά, είναι anti-freezing. Ναι, οδηγίες χρήσης, χρησιμοποιήστε μια μικρή ποσότητα προϊόντος ανάλογα με το μήκος των μαλλιών. Αμοπλώστε ομοιόμορφα από τις ρίζες προς τις άκρες για το μέγιστο αποτέλεσμα. Λοιπόν, υπόσχεται λαμπερά μαλάκια και μεταξένια μαλάκια, και πόσο αγαπώ τη σιλικόνη. Επόμενο προϊόν το οποίο έχω στα χέρια μου είναι από την Aloe Plus, είναι ένα body butter, το οποίο προσέξτε τώρα τι έχει μέσα. Έχει aloe vera, cocoa butter, sea butter, virgin plant oil, πανθενόλ, οργανικό ελαιόλαδο. Είναι στα 50 ml. Θα το δοκιμάσω τώρα εδώ μαζί σας. Λοιπόν, ναι, ξέρεις τώρα τι είναι αυτό και γιατί δεν βγαίνει έτσι. Γιατί εγώ κάθε φορά σαν την ηλίθια περιμένω, το ζουμπάω για να βγει και έχει από κάτω το αυτό εδώ πέρα, το αλουμινόχαρτο. Κάθε φορά εγώ περιμένω να ανοίξει. Τέλος πάντων τώρα. Αχ παιδιά, τι μυρωδιά είναι αυτή. Και βάζω μία ποσότητα. Wow. Ναι, επειδή είναι butter, βούτυρο στα ελληνικά, είναι πάρα πολύ παχιά η σύστασή του. Το θεωρώ απαραίτητο προϊόν όσον αφορά το χειμώνα, γιατί το καλοκαίρι, εντάξει, λίγο με τα βούτυρα και με τη ζέστη, ναι μεν αναδεικνύονται πάρα πολύ τα έλαια που έχουν μέσα όλα αυτά τα προϊόντα. Πω, θα κάνει φοβερή ενυδάτωση, αναδεικνύονται όλα τέλεια. Wow. Συνεχίζω τώρα με τη σακούλα της Lalou, ότι πέρα από τα προϊόντα μου είχαν μέσα και αυτήν εδώ πέρα την λίμα, η οποία είναι λίμα buffer, εδώ είναι πιο ήπια και εδώ είναι λίγο πιο σαχρέ. Μου βάλανε μέσα την πετσετούλα με την επωνυμία Lalou Cosmetics, το βλέπεις το κέντημα. Ελπίζω να το βλέπεις, όταν πάω πίσω. Λοιπόν, το οποίο με βοηθάει πάρα πολύ να κάνω ωραίες φωτογραφίες, ουσιαστικά να έχω ένα άσπρο φόντο. Μέσα στη σακούλα μου είχαν αυτό εδώ πέρα το υπέροχο σουπλά με την καρδιά και την επωνυμία της Lalou. Και αυτό πάρα πολύ απαραίτητο εργαλείο στο να βγάζεις ωραίες φωτογραφίες. Λοιπόν, και τελευταίο θέλω να σας δείξω δύο προϊόντα τα οποία εγώ τα έκανα από τα Hondos. Ναι, μπήκα στα Hondos, έτυχε δηλαδή. Και μου κίνησε την περιέργεια ένα καθαριστικό σχετικά καινούριο. New Arrival, είναι από Garnier. Είναι αυτό εδώ πέρα το καθαριστικό προσώπου. Λοιπόν, το έχω δοκιμάσει. Το έχω δοκιμάσει και το πρωί και το βράδυ. Είναι από Garnier. Δεν έχω λόγια. Μόνο και μόνο που αναδεικνύει αυτό το λεμονόχορτο. Νομίζεις ότι... Γιατί και η λεμονόχορτο έχει στο χωριό σου, το ξέρω. Λοιπόν, αλλά θέλω να σου πω... Παιδιά, δεν υπάρχει. Νομίζεις ότι είσαι εκείνη την ώρα και εγώ δεν ξέρω τι. Φρέσκια, ανανεωμένη, ενυδατωμένη μετά. Είναι σε μια πάρα πολύ ωραία συσκευασία. Έχει το applicator. Είναι στα 150 ml. Είναι φανταστικό, βλέπεις εδώ πέρα τις φυσαλίδες, άμα μπορείς να δεις δηλαδή. Είναι τέλειο, δεν έχω λόγια. Αλλά αυτό το φρέσκο το λεμονόχορτο, δηλαδή σε πάει άντε γεια.
μπορείς να τα βρεις στο Χόντος και στο Βασιλόπουλο. Ναι, στο Σκλαβενίτη ακόμα είναι ότι δεν το έχω δει. Αλλά μία φίλη μου το πήρε από το Βασιλόπουλο και εγώ το πήρα στα Χόντος. Δοκιμάστε το, είναι τέλειο. Τελευταίο προϊόν που θα ήθελα να σας δείξω είναι αυτό εδώ πέρα, το σαμπουάν από Orzen. Είναι μια καινούργια καινοτομία από Orzen. Ουσιαστικά δεν είναι για βαμμένα μαλλιά, είναι για αδύναμα μαλλιά. Με τα λόγια της Μαρίας, κάπου κάπου δεν χρειάζεται να παίρνουμε μόνο σαμπουάν για βαμμένα μαλλιά. Κάπου κάπου η τρίχα μας θέλει μια θρέψη παραπάνω, μια ενυδάτωση παραπάνω. Οπότε με το που είδα εγώ αδύναμα μαλλιά χωρίς όγκο, βέβαια το όγκο σε μένα δεν υφίσταται, γιατί μην το βλέπεις τώρα αισιωμένο το μαλλί. Εγώ έχω όγκο, η αλήθεια είναι. Εκεί λίγο δυσανασχέτησα που είδα ότι θα μου βάλει όγκο. Παρόλα αυτά όμως, λέω τώρα, εγώ θέλω θρέψη, θέλω ενυδάτωση, είναι για αδύνατα μαλλιά, οπότε θα μου χαρίσει, θα το δοκιμάσω και θα σας πω. Η μυρωδιά τα σπάει, είναι πάρα πολύ ευχάριστη. Αχ, Παναγίτσα μου, εντάξει, τέλειο. Αυτό ήταν το βίντεο το σημερινό, κορίτσια μου, ελπίζω να σας άρεσε. Αυτές ήταν οι αγορές μου από το Beauty Festival. Αυτά ήταν τα vlogger mail τα οποία δέχτηκα από τις πολύ αγαπημένες μου εταιρείες και τα δύο προϊόντα που πήρα από τα Χόντος. Λοιπόν, αν σας άρεσε, μην ξεχνάτε να κάνετε like, μην ξεχνάτε να κάνετε subscribe στο κανάλι μου ή αλλιώς εγγραφή, γιατί το έχω ακούσει και αυτό. Το ίδιο είναι, ναι, το ξέρω ότι είναι το ίδιο. Το ένα είναι όμως ένα αγγλικό και το άλλο είναι ελληνικό ορολογία. Λοιπόν, οπότε μέχρι το επόμενο βίντεο να περνάτε super duper και μην ξεχνάτε να με ακολουθείτε στα social media, γιατί φυσικά έχουμε και δεύτερο account, φιλενάδα. Φιλάκια πολλά!